Φυσικά θα επικρατήσει πνεύμα δημοκρατικών. Πάνω, ο καθένας μπορεί ελεύθερα να πει την γνώμη. Ναι, βρε αρφέ, αλλά να βάλουμε και κάτι στο στόμα μας. Βάλ το δάχτυλό σου. Σηκεία. Meanwhile. Ψηφοφορίας. Είναι... Κύριε Πρόεδρε, είμαστε τρεις άνθρωποι στην Επιτροπή. Έτσι θα γίνει η ψηφοφορία του κώδικα περί δικηγόρων. Αυτή τη στιγμή έχουν κατατεθεί οι απόψεις των εκπροσώπων και των εισηγητών. Λοιπόν, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Με τρεις βουλευτές. Θα γίνει η ψηφοφορία ένα-ένα τα άρθρα για να είμαστε τυπικά εντάξει. Εγκρίνεται το άρθρο 1, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 2, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 3, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 29, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 30, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 31, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Όχι, ποιος λέει ναι στο 31. Εγκρίνεται το άρθρο. Ποιος λέει ναι, λέμε όχι στο 31. Ποιος λέει ναι. Εγκρίνεται το άρθρο 32, όπως. Ποιος λέει ναι, κύριε Πρόεδρε, πώς λέτε κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία. Μα δεν είναι ψηφοφορία αυτή που κάνετε. Εγκρίνεται το άρθρο 33. Δεν έχουμε ψηφίσει. Στο 33 λέμε όχι, στο 31 λέμε όχι και παρακαλούμε να πει όποιος λέει ναι, το ναι. Εγκρίνεται το άρθρο 34, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 35, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 36. Είναι εικονική διαδικασία αυτή την οποία κάνετε. Το άρθρο 37, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 38, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Είναι η διαπίστωση στην οποία προβαίνετε είναι ψευδής. Δεν λέει κανείς ναι. Εγκρίνεται το άρθρο 40, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Όχι, λέμε στο 40, ποιος λέει ναι. Κατά πλειοψηφία. Ποιος λέει ναι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Μα δεν λέει κανείς ναι, κύριε Βερβιδάκη. Πώς εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 44. Όχι, ποιος λέει ναι. Κύριε Κεφαλογιάννη, λέτε ναι στο 44. Κυρία Τζάκρη, λέτε ναι στο 44. Πείτε, ψηφίστε, τώρα είναι ψηφοφορία, κυρία Τζάκρη. 45. Και δεν έχετε κανένα πιστόλι στον πρόταφο. Εγκρίνεται 46, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 47, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 48, όχι, κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 49, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Είναι εικονική αυτή η διαδικασία. Παίζει ο καθένας το όργανο του, τέλος πάντων. Ξέρετε. Οργανωθείτε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.